Ξεκινήσει το κούλερ δυναμικά εδώ στο Μάτι V. Που παίζει μακράν. Τι παίζει εδώ στο Μάτι V. Για πες μου να ακούσω και από το σπίτι σας. Την καλύτερη μουσική παίζει. Αυτό, δώσε. Δώσε δυνατά. Γιατί σήμερα έχουμε θέμα. Καλά, κάθε μέρα έχουμε θέμα. Αλλά σήμερα συγκεκριμένα έχω να σου πω. Το θέμα μας το ψιλοέδωσε, αν θέλεις. Βασικά μας βοήθησε να το βρούμε. Η φίλη μου η Ειρήνη Νόιζερ, γιατί μιλάγαμε χθες εκεί πέρα στο inbox, καθόμουν εγώ ένα πολύ λίγο διάστημα μέσα της ημέρας που είχα και καθόμουν στο σπίτι γιατί δούλευα. Και μου λέει, Ευαγγελία, να σου πω θέμα. Και τι το και βέβαια να μου πεις. Εγώ σας έχω πει χίλιες φορές, ό,τι μου στέλνετε, πραγματικά εδώ γίνεται πράξη. Όποιος θέλει κάποιο θέμα σας έχω πει, να το πιάσουμε, να μιλήσουμε. Έχει ανάγκη να ξεψαχνίσουμε κάτι, βρε αδερφέ. Δεν ξέρω, θα είναι για σχέση, θα είναι για μαθήματα, θα είναι για σχολείο, θα είναι για συμπεριφορές, θα είναι για οικογένεια. Ό,τι εν πάση περιπτώσει έχετε ανάγκη να ακούσετε ή μπορεί να θέλετε να ακούσετε τη γνώμη των άλλων παιδιών της εκπομπής που στέλνουν μηνύματα, ρε παιδί μου. Όποιο θέμα σας απασχολεί, το στέλνετε εδώ στο cooler και θα το κανονίζω εγώ. Μην ανησυχείτε, αφού είπαμε αυτή η εκπομπή είναι η φωνή δική σας, είναι τα μηνύματά σας. Είμαστε εδώ για εσάς. Λοιπόν, η Ειρήνη, λοιπόν, πέταξε την ιδέα να ασχοληθούμε με τη μόδα της εποχής. Όταν είναι μόδα της εποχής τώρα, αυτό είναι ένα γενικό κομμάτι. Αλλά μιας και παρατηρείται ένα φαινόμενο έντονα τα τελευταία ένα-δύο χρόνια, έντονα όμως ένα-δύο χρόνια, είναι οι hipsters. Ακούτε παντού, αυτός είναι χιψτεράς, αυτός είναι χιψτεράς, αυτή είναι χιψτερού, α, οι hipsters, ο χίπστερο, έτσι. Και λες εσύ τώρα τι είναι ο hipster, παιδιά. Είναι hippies, είναι κάτι άλλο. Είναι ο πολύ χύμα, είναι εναλλακτικό. Τι είναι αυτό ο hipster, εν πάση περιπτώσει. Να σου πω ότι έχω απάντηση. Θα σου πω όχι. Να σου πω ότι διάβασα. Θα σου πω ότι διάβασα. Να σου πω ότι έχω πάνω κάτω μία ιδέα δική μου. Μόνη μου από αυτά που διάβασα και έχω ακούσει γενικότερα και για τη μόδα και για όλα. Γιατί θέλω να σου πω ότι αν ψάξει στο διαδίκτυο, κανένα ρε παιδί μου στην ουσία δεν αναφέρει ακριβώς τι είναι ο hipster ή τι είναι ο hipsteράς. Γιατί υπάρχει ο hipsteράς, ο hipster, ο αυθεντικός το λόγο hipster του 40 και του 50, γιατί από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή, αν θέλεις, η υποκουλτούρα, γιατί είναι μορφή υποκουλτούρας, έτσι, δεν είναι μόδα. Επειδή πολλοί τον μπερδεύουν, δεν, hipster δεν είναι ο ντε και καλά ο μουσάτος με τα κοκάλινα γυαλιά, τη χωρίστρα που είναι σαν να τον έχει γλύψει η Γελάδα ή τα μουσχετα πολλά και το, έτσι, το χήμα, το τιμέλι, το look, το τύπου και ένα τζιν, πριν 10 χρόνια του παππού μου ή του θείου μου. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Εντάξει, η μόδα λίγο το εμφανισιακό παραπέμπει. Αλλά ο hipster δεν είναι κάτι τέτοιο. Για μένα είναι ένα είδος υποκουλτούρας. Δεν είναι μόδα που έχει να κάνει με τα ρούχα, έτσι. Άσχετα αν πολύ το, ας πούμε, το ορίζουν έτσι. Και πολλοί, ρε παιδί μου, σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους της Αθήνας και λένε, α, είμαι hipster. Επειδή κυκλοφορούν με ένα κασκέτο στο κεφάλι, με τα μουσια και τα μουστάκια και τα κουκάλινα γυαλιά και πάνε στον μπαρμπέρ και ξυρίζονται. Αυτός δεν είναι hipster, απλά αυτός έχει υιοθετήσει αυτή τη μόδα εμφανισιακά, έτσι. Από εκεί και πέρα θέλω να δω τι ξέρετε εσείς, τι πιστεύετε εσείς ότι είναι, σας αρέσει αυτή, ας πούμε, η υποκουλτούρα που έχει ξαναανθίσει, ας πούμε τώρα το 2015, έτσι, από το 2010 εκεί μέχρι το 2015, από εκεί ξεκίνησα, αλλά τώρα είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Ωραία, σήμερα λοιπόν θα αναλύσουμε αυτό. Όποιος ξέρει τι είναι μπορεί να μας το στείλει, όποιος δεν ξέρει τι είναι μπορεί να μάθει, ελπίζω να βοηθήσω. Εγώ επίσης δεν θα σας πω τι πιστεύω εγώ, ούτε τι είναι τελεία. Γιατί δεν υπάρχει το τι είναι ακριβώς. Οι απόψεις διήστανται και παραπάνω, μη σου πω. Έψαξα, σημείωσα, τα εκτύπωσα, σας πω τι πιστεύουν οι υπόλοιποι, τι γράφουν γενικότερα στα δίκτυα και αυτά και τι ορίζεται ως hipster και εσείς από εκεί και πέρα μπορείτε να καταλάβετε. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που μου έχουν στείλει μήνυμα και μου λένε, Ευαγγελία, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό.
Δεν μπορεί να του μοιάζει, δεν μπορεί το χίπτερ να του κάνει και για, τι να σου πω τώρα, και για συγκρότημα σε κάποιου. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν καν ότι είναι μια τάση, τίποτα. Οπότε, σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε με αυτό, να μάθουμε τι είναι ο χίπστερα και η χίπστερου. Είσαι υπέρ, είσαι κατά, σου αρέσει αυτό το νέο είδο, α πούμε, υποκουλτούρα που έτσι ακμάζει εκεί μέσα στο κέντρο, στην πόλη και γύρω. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη ανάσα. Στέλνετε μηνύματα Facebook και Twitter στο δικά διαμορφωμένο post και επιστρέφουμε να σας πω πολλά. Έπρεπε να είχα φέρει και εγώ τα κοκάλινα, τα γυαλάκια της μοιοπίας. Εντάξει, όσοι τα φοράμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, τα φοράς για στυλ, έτσι, όχι γιατί είμαι χιπστερού. Δεν ξέρω, βασικά εγώ δεν καταλαβαίνω στο πού βρίσκομαι. Γενικά, έτσι διαβάζοντάς το και ψάχνοντάς το, το στυλ μου, όσον αφορά τα ρούχα μου και το τι μ' αρέσουν και τα ακούσματα και το πού βγαίνω, είναι πολύ κοντά στο hipster φάση. Τώρα δεν θα σου πω όμως ότι θα σου πουλήσω ότι είμαι hipster, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι. Λοιπόν, νομίζω γενικότερα ότι ένας άνθρωπος που είναι hipster, η δική μου καθαρά η άποψη, ένας άνθρωπος που είναι hipster δεν χρειάζεται να βγει και να το δηλώσει. Θεωρώ ότι αυτοί που λένε είμαι hipster δεν ξέρουν τι είναι το hipster. Και ο hipster και γενικότερα, έτσι. Θεωρώ ότι αυτός που είναι δεν χρειάζεται να το δηλώσει, γιατί αυτό είναι άλλωστε, καταλαβες. Από εκεί και πέρα, πριν ξεκινήσουμε να το αναλύουμε, γιατί τα έχω διαβάσει, εγώ δεν τα έχω σημειώσει, θα σας τα πω και θέλω να αποκτήσετε τη δική σας άποψη και γνώμη και εύχομαι να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε αν κάνουν και κανένα λάθος, θέλετε μας κανένα να μας διορθώσετε. Δεν είμαστε επιστήμονες, ούτε είμαστε οι δήμονες, κατάλαβες. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι πλησιάζει ο 33ος μαραθώνιος, ο αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας, στις 8 Νοεμβρίου και όλοι έχουμε τη δυνατότητα το ακουστικό. Λοιπόν, και όλοι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε μέλος της OPAP Running Team, κερδίζοντας συμμετοχή στη διαδρομή που επιθυμούμε. Οι διαδρομές έχουν ως εξής: 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα και 42 χιλιόμετρα. Στα 42 χιλιόμετρα, respect. Εγώ αγόρασα σε εισαγωγικά το 10 χιλιόμετρα. Είμαι και εγώ μέλος της OPAP Running Team και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα συμμετέχω κι εγώ, γιατί έτσι πολύ απλά βοηθάμε όλοι στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαία Κυριακού και μόνο για το σκοπό αξίζει να πας και ακόμη αν δεν μπορέσεις να τρέξεις όλα τα χιλιόμετρα. Πάρ' το περπατητό για μένα. Μετά δεν υπάρχει λόγος το να ντρέπεσαι, ούτε να πεις ότι απέτυχες, ούτε ότι δεν τα κατάφερες. Και μόνο που θα συμμετέχεις αξίζει και σημαίνει και πολλά. Αξίζει λοιπόν να σημειωθεί ότι για κάθε συμμετοχή ο ΠΑΠ θα προσφέρει 5 ευρώ. Είναι ένα αρκετά σεβαστό ποσό, αν σκεφτείς το πόσοι άνθρωποι θα συμμετάσχουν εκείνη την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στην ανακαίνιση των παιδιατρικών νοσοκομείων. Τι μπορείτε να κάνετε εσείς τώρα μέσω του Instagram. Τρέχει ένας διαγωνισμός λοιπόν, στον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε ανεβάζοντας μία φωτογραφία στο Instagram account σας. Πώς όμως, οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν θέμα το τρέξιμο, αλλά όχι από κάποιο τρέξιμο ή κάποια συμμετοχή σας σε κάποιο αγώνα πέρσινο, προπέρσινο ή στον προηγούμενο μαραθώνιο, πρέπει να είναι τωρινή. Δηλαδή, αν πάτε για μια προπόνηση, αν συμμετέχετε σε κάποιο άλλο τώρα, ξέρεις, τα κοντά event και αυτά και τρέξετε. Αφού ανεβάσετε λοιπόν τη φωτογραφία, μην ξεχνάτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής hashtags. Hashtag διαδρομή προσφοράς, OPAP. Αυτό λοιπόν με το D, το P και το O το βάζετε κεφαλαίο. Διαδρομή προσφοράς, OPAP, hashtag όλο αυτό. Και σε μορφή hashtag τη διαδρομή που επιθυμείτε να τρέξετε. Δηλαδή, hashtag 5 χιλιόμετρα, hashtag 10 χιλιόμετρα, hashtag 42 χιλιόμετρα. Από εκεί και πέρα αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι την Κυριακή 11 Δεκάτου και να σας πούμε λοιπόν ότι μέσα από αυτή τη συμμετοχή και μέσα από το Instagram μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσετε μία θέση στον 33ο αυθεντικό μαραθώνιο με την ομάδα του OPAP, OPAP Running Team. Εγώ σας είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα συμμετέχω στην συγκεκριμένη ομάδα και θα τρέξω και μόλις μου το είπανε με κάναν πολύ χαρούμενη, έχω να σας πω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λέμε εδώ πέρα, θα σου πω εγώ τι έχω πει, θα σου πω σαν Ευαγγελία τι πιστεύω ότι είναι. Θα σας διαβάσω τι διάβασα κι εγώ, έψαξα, εγώ κατέληξα, έχω την άποψή μου. Αλλά δεν θέλω να σας επηρεάσω και να σας πω hipster είναι αυτό. Έτσι, θα σας διαβάσω λοιπόν τι είναι το hipster, όσοι δεν ξέρετε, γιατί βλέπω μου στέλνουν πολλά παιδιά μηνύματα, μου λέει δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Θα σου πω εγώ. Λέμε εδώ λοιπόν, πρόκειται για μία υποκουλτούρα των νέων της αστικής μεσαίας τάξης με μουσικό ενδιαφέρον, κυρίως στην εναλλακτική ροκ, τις indie ταινίες και την τέχνη. Έχει περιγραφεί ως ένα κράμα στυλ, γούστων και συμπεριφορών που φετιχοποιεί τα αυθεντικά στοιχεία κάθε παλαιότερης κουλτούρας, υποκουλτούρας και τα
Λοιπόν, άμεσα επιδευμένα χωρίς αυθεντικότητα με ρίζες που χάνονται στα 40. Στα 40, στα 40 λέω, θέλω να μου πει. Λοιπόν, στα 40. Εκεί, και εγώ κοίτα κάπου εκεί το όρισα. 40-50 είναι η φάση. Και θέλω να σου πω ότι το πρώτο hipster idol, όπως διάβασα, ήταν ο James Dean. Και θα έλεγα ότι ναι, ισχύει, δεν ισχύει. Αλεξάνδρα, θα το James Dean, hipster θα τον έλεγες. Δεν ακούω. Τι γίνεται, τι ακούς, εσύ. Ακούει τα δικά του. Εντάξει, λοιπόν, ναι, έτσι, ακούει η rap αυτός εδώ. Λοιπόν, λέμε λοιπόν ότι η έννοια της λέξης hipster, με το hipster idol, θεωρήθηκε τότε πρώτο-πρώτο ότι είναι ο James Dean. Εγώ ναι, θα τον έλεγα. Λέει και τέλος πάντων η έννοια της λέξης hipster συνιστάται ας πούμε από τις αρχές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου το 40 με εντονότερα χαρακτηριστικά το 50. Αυτό νομίζω ισχύει. Αλλά σήμερα το hipster το τότε δεν έχει καμία σχέση με το hipster το σημερινό. Μπορούμε να καταλάβουμε νομίζω όλοι τι εννοούμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία ανάσα. Ακούσατε την πρώτη εκδοχή και ερχόμαστε εδώ να συνεχίσουμε και να διαβάσω τα μηνύματά σας για να δω τι θεωρείτε εσείς hipster. Μουσικάρες που ακούμε σήμερα στο κούλερ, χαμός! Και το ακουστικούλι κάνει παράσιτο, Άγια μου, μου λες κάτι δεν σ' ακούω, να ξέρεις. Λοιπόν, κουλεράκια μου λυκάκα, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε στο κούλερ εδώ πέρα που ακούμε σούπερ μουσικές, στο MAD TV πάντα. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για ένα θέμα που κατά κάποιο τρόπο μας παρέσυρε η φίλη μας η Ειρήνη να το πιάσουμε και να το ξεψαχνίσουμε. Ελπίζω να σας βοηθάμε και λίγο, να καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Αν και κάποια παιδιά εδώ που διαβάζω λέει, η Μαρία για παράδειγμα, η Κοκολιού λέει, δεν ξέρω τι είναι. Σας είπα πριν από το break, πάρε τα χαρτιά, χαμός, άστο πάει. Λοιπόν, πήγε από κάτω. Λοιπόν, σας είπα πριν από το break, τι θεωρείτε ότι είναι hipster. Μία άλλη εκδοχή, πιο cool, πιο χύμα θα σου πω για να κατανοήσεις, γιατί έχει και κάτι όρους περίοδος. Λέει, τι είναι αυτό, δεν θα καταλάβω. Λοιπόν, ποιο χήμα, το hipster εδώ θεωρείται λοιπόν είναι αυτός που έχει, λέει, γούστα, κοινωνικές τάσεις και απόψεις που θεωρούνται cool, πιο cool από τους πιο cool. Δηλαδή, cooler, coolest, coolestatos. Κατάλαβες, κοίτα να δεις, μέχρι και ο τίτλος hipster είναι αυτή τη εκπομπή. Λοιπόν, ο hipster λοιπόν περπατάει στην καθημερινότητά του τέλος πάντων, λέει, εδώ πέρα ανάμεσα στις μάζες, αλλά δεν είναι μέρος τους και επιβάζει, λέει, σε kids, ό,τι αγαπούν, ας πούμε, οι mainstream τύποι. Ναι, το δεχόμαστε. Αυτό ισχύει. Το έχω συναντήσει και εγώ, γιατί γνωρίζω hipster άτομο που, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, σας λέω, ο hipster δεν είναι hipster, δεν το δηλώνει. Και γενικότερα δεν κατακρίνει. Είναι σε ένα άλλο κόσμο, στο δικό τον κόσμο. Και γενικότερα οι hipster δεν ασκούνε κακοπροαίρετη κριτική. Απλά, ρε παιδί μου, απορρίπτουν ότι δεν τους αρέσει, χωρίς, όχι με άσχημο τρόπο, έτσι. Ένα σκύπτης λέει έχει ιδανικά λιγότερο από 2% σωματικού λίπους. Αυτό είναι χωρατό προσωπικό σχόλιο εδώ πέρα του δημοσιογράφου. Γενικότερα, από ό,τι έκανα ένα ψάξιμο, δεν τους θεωρούν και πολύ. Πώς σας πω, δεν τους πολύ πάνε τους χίπτερ. Μάλλον γιατί ίσως η σημερινή δεν είναι αυθεντική. Μία άλλη άποψη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ωστόσο, που εντάξει έχει πλάκα γιατί έχει και προσωπικό σχόλιο, ξαναλέω. Λέει, φοράς το μάλινο πουλόβερ της συγχωρεμένης της γιαγιάς σου. Αγοράζεις τα γυαλιά τα κοκάλινα που δεν αποχωριζόταν ο Μπομπ Ντίλαν. Κόβεις τα τζιν με ψαλίδι. Δεν αποχωρίζεις νυχθημερών. Τα λιωμένα σου παπουτσάκια αυτά, ξέρετε, μπορώ να κάνω διαφήμιση. Τώρα καταλάβατε ποια είναι. Από την αμερικανική αγορά. Μετακινήσε με ποδήλατο στην αυραμιό του. Είσαι ένας χίπστερ, ρε φίλε. Κοίταξα, δες. Αυτή είναι μια άλλη άποψη εδώ. Λίγο την πιάνουμε πια μια πιο χιουμοριστική, ας πούμε, πλευρά, οπτική γωνία. Τα κοίτα, εγώ γενικότερα δεν θα βάλω προσωπικό σχόλιο, σας είπα. Το σέβομαι, γιατί σου λέω, εγώ όντως θεωρώ ότι ήταν ένα είδος υποκουλτούρας και θεωρώ ότι οι hipster του 40 και του 50 ήταν πραγματικά hipsters, ρε παιδί μου. Τώρα σήμερα, εδώ που μιλάμε, όχι ότι δεν υπάρχουν hipster, υπάρχουν και εμένα γενικότερα μου αρέσει. Δηλαδή, αν θες να σου πω για να σε βοηθήσω έναν hipster της σημερινής εποχής, θα σου πω το Johnny Depp. Αυτός παραπέμπει, είναι hipster. Θα σου πω επίσης τον, όπως τον λένε, τον James Franco. Επίσης θα σου πω, και αυτός είναι hipster, για να καταλάβεις. Τώρα από Έλληνα, ποιον θα λέγαμε hipster, ρε Άλεξ? Ποιον θα λέγαμε, τη δική μας τη Μέρη θα τη λέγαμε hipsterού.
τη Σνατσάκη. Θα την έλεγες, χιπστερού. Προσπαθώ να θυμάμαι, έτσι και έτσι. Θα το βρω όμως για Έλληνα, για ξένο σου έχω την απάντηση αμέσως. Όπως, παιδί μου, την τύπησα που έπαιζε στο Twilight. Που δεν θυμάμαι πώς λένε. Κρίστεν κάπως Στιούαρτ, έτσι λένε. Δεν θυμάμαι. Παιδιά, δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα, συγγνώμη. Αυτή παραπέμπει σε χιπστερού επίσης. Αν μπορείτε έτσι να καταλάβετε το στυλ ενός χιπστερά. Βέβαια, λέγοντάς σας τον James Dean, καταλαβαίνετε επίσης. Εδώ πέρα λοιπόν, μία άλλη, ας πούμε, άποψη λέει ότι είναι η εξέλιξη του ήμο και του μεταφλόρου που θα έκανε περήφανο τον Δαρβίνο. Κοίταξε να δεις. Στην ουσία, τι θεωρεί εδώ ο ποιητής, ότι υπάρχουν υποκουλτούρες ανά δεκαετία και ανά τα χρόνια που η μία διαδέχεται την άλλη. Όπως λες, αυτή τη στιγμή ήμο, εγώ δεν βλέπω, δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, σβήσανε. Ότι δηλαδή θεωρούν ότι είναι η εξέλιξη του ήμο. Εγώ βέβαια το ήμο, να σου πω την αλήθεια, πες με και τρελή, πες με και κουλή, δεν κατάλαβα ποτέ το λόγο ύπαρξης αυτής της υποκουλτούρας, που δεν θα την έβαζα καν σε είδος κουλτούρας γενικότερα. Δεν κατάλαβα ποτέ τι ήταν η ήμο, εν πάση περιπτώσει, και για ποιο λόγο κυκλοφορούσαμε με τις φράτζες, στα πατώματα, μέσα στη μαυρίλα, τα piercing, και όλα, ας πούμε, τα αγοράκια και τα κορτσάκια ήταν ένα και το αυτό. Δηλαδή, δεν καταλάβαινες. Άμα περπατούσες στον δρόμο και τους έβλεπες από πίσω, δεν καταλάβαινες ποιο είναι το αγόρι και ποιο είναι το κοριτσί. Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ή που είχαν υιοθετήσει τα παντελόνια τύπου σωλήνες, αγόρια, κορίτσια, μαύρα, κατήμαυρα, και τα παπούτσια γνωστής εταιρείας που έμοιαζε με σκακέρα. Καταλάβατε τι εννοώ, δεν μπορώ να πω μάρκες. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα εγώ αυτό. Οκ, πείτε με λάθος όποιος είναι. Μένουνε, λέει, βγαίνουνε, τρώνε και πίνουν στο ιστορικό κέντρο. Ακούν συγκροτήματα που ανακάλυψαν στο μουσικό φεστιβάλ της Βαρκελόνης. Κάνουν σχέσεις με δημοσιογράφους, μουσικούς, εικαστικούς, καλλιτέχνες, μοντέλα που ξέμειναν κάπου εκεί, λέει, στην Αθήνα. Ιδανικά βρίσκουν συντρόφους που συνδυάζουν όλα τα παραπάνω. Θεωρούν το κούρεμα και το μουστάκι τους ως πολιτισμική συνεισφορά και ψωνίζουν μόνο από βιολογικές, λαϊκές και από αυτά τα κύλο σοπ και τα χύμα και τα έτσι. Εντάξει, κοίταξε να δεις, αυτό είναι μία συμβαίνει, αλλά όχι με αυτή, ας πούμε, έτσι. Υπάρχει ένα καυστικό σχόλιο εδώ, ρε παιδί μου, εδώ υπάρχει και ένας αρνητισμός. Πάνω κάτω όμως αυτό δεν κάνουνε. Αυτό κάνουν, δηλαδή το στυλ είναι λίγο πιο ατιμέλητο, λίγο πιο vintage. Ναι, μπαίνουν και ξεψαχνίζουν τις ντουλάπες της μαμάς τους, της γιαγιάς τους και ψάχνουν. Που εμένα αυτό, αν θες, μ' αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει αυτή η μόδα. Και, έτσι. Και εγώ την έχω υιοθετήσει. Δεν σημαίνει ότι είμαι χιπστερού, αλλά το στυλ μου αρέσει αυτό της εποχής. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να διαβάσουμε δικά σας μηνύματα τώρα και να σας πω κι εγώ άλλα πραγματάκια που βρήκα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Cooler. Έχουμε full διάθεση και ενέργεια και σήμερα αναλύουμε κάτι νέο, αν θέλεις, για όλους μας. Κάτι που ίσως να μην έχουμε, να μην το έχουμε παραψάξει, γιατί όλοι ακούμε αυτή την έννοια που λέμε τον hipster ή hipsters και αυτά, αλλά στην ουσία κανένας μας δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτή, ας πούμε, αυτό το είδος υποκουλτούρες, γιατί για μένα αυτό είναι, να ξέρεις. Τώρα, καθένας μπορεί να βγάλει τη δική του άποψη. Και είχαμε μείνει ακόμα, εγώ διαβάζω τους ορισμούς εδώ πέρα, το τι θεωρεί ο καθένας εδώ πέρα μέσα στη διαδίκτυο τι είναι και τους αναλύουμε και ο καθένας μπορεί να διατυπώσει τη δική του άποψη. Άλλη άποψη. Είναι, λέει, αυτοί που βγάζουν φλίκτενες στο άκουσμα ενός κομματιού των Coldplay. Γιατί, παιδιά, τι έχουν οι Coldplay. Παίρνουν, λέει, ώρες σε υπαίθριες αγορές του εξωτερικού για να δημιουργήσουν αυτό το επιμελώς ατιμέλητο vintage look που θυμίζει τις βιτρίνες του Urban Outfitters και που παρουσιάζουν όλοι τους ερασιτέχνες DJ. Θεωρούν το ντύσιμο τους εναλλακτικό. Προσωπικά, λέει, είμαι εγώ, με pop αναφορές και τέτοια. Αλλά όλοι μοιάζουν, λέει, με ομογενοποιημένο αποτέλεσμα του τύπου βάζω στο shaker 2 κουταλιές American Apparel και ένα skinny jean και απολαμβάνω ένα ξενδιάντροπο κλισέ που κυκλοφορεί με στολή και μπουρμπουρμπουρμ. Χαμός εδώ, έτσι, εδώ πέρα, πω, δίνουνε πόνο. Κοίτα, από ό,τι κατάλαβα, δεν τους ενοχλεί το hipster. Αυτός που, αν θέλεις, κάνουν τα καυστικά, τα σχόλια, τους ενοχλεί το δίθεν, γιατί σήμερα, ας πούμε, το 2015 η πλειοψηφία των hipsters είναι γυαλατζή hipster. Είναι, ας πούμε, το του φαίνεστε. Υιοθετούν μόνο το look. Παίρνει ο ένας, ας πούμε, από ένα ζευγάρι κοκάλινα γυαλιά, παίρνει και ένα καρό πουκαμισάκι, παίρνει και ένα ξεβαμένο τζιν ξεχασμένο στην τουλάπα του μπαμπά του και πάει έξω, ρε παιδί μου. Βάζει, αφήνει και ένα μουστάκι και λέει είμαι hipsteras. Κατάλαβες. Εγώ τους καταλαβαίνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί το θέμα είναι αν είσαι, αυτό που είπαμε και πριν, δεν χρειάζεται να το πεις. Δεν χρειάζεται να βγεις και να δηλώσεις «Είμαι hipster».
Κατάλαβες. Είμαι ροκάς ή είμαι το οτιδήποτε. Από εκεί πέρα να διαβάσουμε κανένα μήνυμα και θα σας πω κι άλλα που έχω βρει. Γλυκό ζελεδάκι λέει What do you mean? Πρέπει να το έχω λέει ακουστά, αλλά δεν έχω ιδέα τι είναι. Κοίτα, γλυκό μου ζελεδάκι, ελπίζω να σε έχουμε βοηθήσει λίγο να καταλάβεις. Αν και όσοι κινείστε στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες περιοχές, αλλά κυρίως στο κέντρο θα δεις, θα έχετε καταλάβει ποιοι άνθρωποι ας πούμε, έχουν υιοθετήσει αυτό το στυλ και ποιοι κατατάσσονται στους χιπστεράδες. Εμένα γενικότερα μου αρέσουνε. Μου αρέσουν και αυτό που πρεσβεύουν και το είδος μουσικής που ακούνε και τα στέκια τους, αλλά και το, αν θέλεις, το look τους. Αρκεί να είναι αυθεντικό, να μην είναι fake, έτσι, γιατί έχω δει και fake πράγματα και σε γελάς, γιατί σου εμφανίζεται ένας τύπος τώρα με το outfit, ok, μουσια, γελιά και τέτοια, μοιοπίας, έρχεται αυτό στο παίζει εδώ, εγώ που εκείνο που είμαι ψαγμένος, με εναλλακτικός, με φευγάτος, και πάει στο σκυλάδικο το Σάββατο το βράδυ, πρώτο τραπέζι πίστα. Εντάξει, όχι, αυτό το απορρίπτω 100% γιατί δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Απλά. Λοιπόν, Νικόλετα Καλαϊτζίδη, δεν έχω ιδέα λέει και ψέματα δεν πρόκειται να σας πω. Φιλάκια λέει σε όλη την ομάδα, θέλω να σας δω. Να έρθεις όποτε θέλεις εδώ να μας δεις, Νικόλετα μου. Και μ' αρέσει που λέτε ότι δεν ξέρετε, γιατί κι εγώ είχα μία άποψη, αλλά όχι ολοκληρωμένη, ούτε ήξερα πάρα πολλά πράγματα. Μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω και να μάθω περισσότερα. Εφη Ελευθερία, δεν ξέρω τι είναι. Ευαγγελία μου, πολλά φιλιά, να χαμογελάς πάντα. Να είσαι καλά, Εφάκι μου. Η Λίδια λέει, δεν μ' αρέσει καθόλου. Μου το απορρίπτει. Σεβαστό πάρα πολύ. Δεν της αρέσει αυτό το στυλ και το ύφος. Εντάξει, απόλυτα σεβαστό, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να δω άλλα μηνύματα. Κυριακή Κόντιζα. Κοίτα, λέει, σαν λογικός άνθρωπος θα απαντήσω λογικά. Όχι, δεν μου αρέσει. Σας αφιερώνω την ταινία φαντασίας Boys and Noise featuring OG. Ευχαριστούμε πολύ, 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 πολύ. Και είναι ειλικρινής και λέει ότι δεν της αρέσει αυτό το στυλ. Από εκεί και πέρα, σου πω λοιπόν εγώ τι περιλαμβάνει η γκαρδαρόμπα του hipster. Για να μάθεις και πώς δίνονται. Θα τον δείτε, λέει, να φοράει απαραίτητο στενά τζιν, ξεθοριασμένα παπουτσάκια, αυτά τα πάνη, να ξέρετε, αν μην αποκαλύψω εταιρεία, ή μποτάκια που φορούσε ο θείος τους στα 90s. Ναι, ξεθοριασμένα, παλιακά, ξεφτισμένα. Εμένα μου αρέσει αυτή η μοδα. Γενικότερα, ό,τι παλιακό και vintage υπάρχει κομμάτι, εγώ αγαπώ, να ξέρεις. Λοιπόν, επίσης, t-shirt με κάποια άγνωστη ατάκα από έναν εξίσου άγνωστο στο ευρυκοινό φιλμ και στάμπα, λέει, και στάμπες και αυτά, και προαιρετικά κάτι πέτσινο. Τα αξεσουάρ του hipster εδώ. Πασμίνα ή φουλάρι. Ιδανικά από εκείνα που υποδήλωναν κάποτε στήριξη στην Παλαιστίνη. Έλα βρε παιδιά, έλα βρε παιδιά. Vintage λέει αντικείμενα, καπέλα και τσάντες που μοιάζουν λέει γυναικείες, γάντια που αφήνουν εκτεθειμένα τα δάχτυλα και φυσικά τα τεράστια κοκάλινα γυαλιά της Μαρίας της Άσχημης. Έλα ρε παιδιά, γιατί μωρέ. Εντάξει, έχει κάποια καυστικά σχόλια. Εγώ δεν το θεωρώ άσχημο το look γενικότερα, να ξέρεις, έτσι. Αρκεί να το υποστηρίζεις και να βγαίνεις έξω να λες «Είμαι χιπστεράς», έτσι. Λοιπόν, το ύφος του χίπτερ λέει, σε κάθε τι που ακολουθεί ταιριάζει, λέει, το επίθετο ηρωνικός, ηρωνικό βλέμμα και χαμόγελο που λέει «Εγώ ξεχωρίζω», ηρωνικό χτένισμα, συνήθως επιτηδευμένα ατιμέλητο, μάλιστα και τέλος ηρωνικό μουστάκι. Κάτσε ρε φίλε, το μουστάκι πώς γίνεται ηρωνικό ή το μουσί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Απλά αυτοί δεν είναι ότι είναι ήρωνες. Εγώ δεν τους κατάσω εκεί. Θεωρώ ότι έχουν απλά το δικό τους στυλ και τη δική τους νοοτροπία και ιδεολογία. Και απλά μπορεί όπως εσένα σου φαίνεται κάτι ξένο και άκυρο hipster, μπορεί έτσι να τους φαινόμαστε και πιο mainstream άνθρωποι, κατάλαβες. Δεν σημαίνει ότι είναι ήρωνες όμως. Εγώ δεν έχω γνωρίσει τύπους ήρωνες. Εντάξει, μπορεί πρέπει να σου πούνε. Να κάνω ένα σχόλιο σε φάση ότι άσημος τώρα, κούκλα μου, εσύ πας στα σκυλάδικα, ενώ εγώ πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι που παίζει την τάδε μουσική και τέτοια. Οκ, το δέχομαι. Κάποιες φορές μπορεί να ακούς και περίεργα σχόλια σαν αυτά που διαβάζουμε τώρα. Αλλά θέλω να σου πω ότι η σχέση και οι δύο μπορεί εγώ να τον βλέπω περίεργο και αυτός εκείνος εμένα, καταλάβες τι γίνεται. Για να δω τι λέει η Κική. Ναι, λέει, τις γνωρίζω και λυπάμαι γι' αυτό γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο, έχει φτεράδες, παιδιά, αλήθεια. Παιδιά, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Α, θα μπορώ να ψάξω τώρα, αλήθεια μου λέτε. Μαριλού, δεν ξέρω τι είναι, αλλά όλες οι καινούργιες μόδες δεν μου αρέσουν καθόλου. Κατερίνα Πέι, νομίζω ότι είναι κάτι σαν τους χίπηδες ή κάτι παρόμοιο, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Τώρα τι να σου πω, λέει, Ευαγγελία μου λέει. Αφού καλά-καλά, δεν πολύ ξέρω τι είναι, φιλιά σε όλους. Πολύ ωραία, μ' αρέσετε. Παιδιά, δεν ξέρουν τα παιδιά, ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι ο χιπστεράς. Επίσης έχει εδώ και τα gadget και πάρα πολλά πράγματα, να μην σας τα διαβάσω γιατί ναι, σχολιάζουν και περίεργα εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα
Να σου πω ότι η λέξη, η λέξη hippies προέρχεται από το hipster και ξεκίνησαν από την Αμερική κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60. Ενώ γενικότερα, ύστερα από μια γενικότερη ηθική απελευθέρωση, έφεραν ιδεολογικά στο παρασκήνιο και μεταμορφώθηκαν σε punk boys και girls. Μετά ακολούθησε, να σου πω εγώ, ήρθαν οι grunge, για να μαθαίνετε, όχι τίποτα άλλο, για να μην σας πει κανείς δεν ξέρεις τίποτα. Ακούστε τώρα. Το 80s ήρθαν οι grunge, δηλαδή η μία υποκουλτούρα διαδέχεται στην ουσία την άλλη, όπως καταλαβαίνεις, και ακούγαν εναλλακτική rock μουσική, τύπου βλέπε, αν ξέρετε που θα ξέρετε σίγουρα, βλέπε Kurt Cobain. Ήταν εκεί στην το 80s, ήταν οι grunge. Μετά αυτοί, στα 90s, διαδέχτηκαν η μουσική ή hip hop. Πάμε στις τάσεις, όπως κατάλαβες, για να ξέρουμε και τίποτα, να μαθαίνουμε και τίποτα εδώ πέρα στο cooler, επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σιγά. Λοιπόν, και το ένα διαδεχότανε το άλλο. Μετά ήρθανε τα emo και μετά από τα emo τώρα ήρθανε και οι hipster. Γενικότερα, εγώ σου είπα, δεν έχω κάποιο θέμα. Μ' αρέσει το στυλ τους, μ' αρέσουν οι απόψεις που πρεσβεύουν, όταν ξέρουν βέβαια γιατί τις πρεσβεύουν. Γιατί σας είπα, υπάρχουν και οι fake hipsters. Υπάρχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν υιοθετήσει το look και το στυλ, αλλά δεν είναι hipsters, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Ελπίζω να σας βοήθησα να καταλάβετε τι είναι. Να φεύγουμε, μας το κάνανε το νόημα και εσύ περίμενε να χαιρετήσουμε. Λοιπόν, να διαβάσω το τελευταίο μήνυμα του Νταγκίνη, λέει, δεν ξέρω τι είναι. Έχω μία πρόταση, λέει, σε όλο το ΜΑΤ, λέει, να βάλουνε εσένα με τη Μαντόνα, κάντε μαζί εκπομπή από τις 2 μέχρι τις 4. Εγώ θα σου πω, να μας βάλουν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 μαζί να μιλάμε. Ξέρεις με το θέμα, να μας βάζανε μαζί. Αλλά μας βάλουν μαζί, μια εκπομπή θα πρέπει να κοπεί. Και τι θα έχει το πρόγραμμα του σταθμού εδώ πέρα. Να κάνεις πρώτα στην Ταγκίνη να βάλουν άλλη μία εκπομπή στο πρόγραμμα. Δηλαδή να κάνει μία Μαντό, μία εγώ και μία εγώ με τη Μαντό. Και τις δύο, κατάλαβες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εύχομαι να σας βοήθησα να καταλάβετε τι είναι ο hipsteras, τι είναι αυτό το, ας πούμε, αυτό το είδος υποκουλτούρας, το hipster γενικότερα. Ελπίζω να καταλάβετε, ελπίζω να σας βοήθησα. Είχαμε να πούμε σίγουρα πάρα πολλά κι άλλα, αλλά δεν προλάβαμε σε αυτή μία ώρα. Από εκεί και πέρα, αύριο, παιδιά, τελειώνει η εβδομάδα, Παρασκευή. Θα είμαστε εδώ κοντά σας με νέο θέμα, πολλά μηνύματα, πολλή μουσική. Μέχρι τότε, σας φιλώ στα μούτρα σας. Μουά!